Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Για να μας το πείτε το ιστορικό. Το ιστορικό. Εγώ ανέλαβα, κύριε Νατσούλο, όπως θυμάστε, τον Σεπτέμβριο του 19, ναι. Μια κατάσταση στο νομικό πρόσωπο. Με κάποιους εργαζόμενους, με υπαλλήλους του νομικού προσώπου, η ΔΟΧ, αυτή είναι η υπαλλήλη με το ΕΣΠΑ που ανανεώνεται η συμβάση τους ανά ένα έτος, και αποφασίσαμε λόγω της κατάστασης που υπήρχαν στους παιδικούς σταθμούς να μην ανανεώσουμε 8 συμβασιούχους. Να σας δώσω ένα ιστορικό παραδείγμα, το 2014 μέχρι σήμερα τι μειώσεις υπάρχουν. Οι συμβάσεις αυτές, είπαμε, είναι ενός έτους. Γίνονται από 1/9 κάθε χρόνο μέχρι 31/8 κάθε χρόνο. Για το ιστορικό θα σας πω ότι το 2014 υπήρχαν 15 παιδικοί σταθμοί στο Δήμο Καστοριάς και κατά μέσο όρο είχαν περίπου στα 300 παιδιά. Σήμερα που μιλάμε έχουμε 8 παιδικούς σταθμούς ανοιχτούς, τους μισούς δηλαδή και λίγο λιγότερους, περισσότερους, συγγνώμη, και έχουμε σύνολο παιδιών 205. Μιλάμε δηλαδή το 1/3 παιδιά έχει φύγει, δεν υπάρχει. Τώρα, με βάση αυτό που έχουμε πει τώρα αυτή τη στιγμή, υπήρχαν δηλαδή κάποια πλεονάσματα προσωπικό, δηλαδή δεν μας εξυπηρετούσαν, δεν υπήρχε ο αριθμός των παιδιών που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε με βάση αυτούς τους συμβασιούχους. Πήραμε μια απόφαση προκειμένου να εξορθολογιστούν οι δαπάνες. Είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση τότε. Θυμάμαι. Και από την αντιπολίτευση που είχε σηκώσει πάρα πολύ το θέμα. Ακούσατε κι εσείς πάρα πολλά τότε. Ήρθανε από την ΠΟΕΟΤΑ, θυμάμαι, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχε. Εντάξει. Μα ένταση. Υπάρχει ένταση. Ήρθανε από τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων, από την Αθήνα. Οι ηγέτες του συνδικαλιστικού κινήματος για να υπερασπιστούν τους συναδέλφους τους. Ήταν ένα θυελώδες Δημοτικό Συμβούλιο, το θυμόμαστε. Μάλιστα. Τώρα, πέρα από τους συμβασιούχους, πρέπει να κοιτάμε εμείς που είμαστε στη διοίκηση το τι συμβαίνει με τους προμηθευτές των παιδικών σταθμών, έτσι. Γιατί είπαμε τώρα έχουμε ένα πλεονάσμα προσωπικό. Εγώ ανέλαβα κάποια χρέη που θα σας αναφέρω περισσότερα και έπρεπε δηλαδή αυτό το νομικό πρόσωπο να αρχίσει να τρέχει. Να πούμε τώρα για τους παιδικούς σταθμούς ακριβώς. Για τους παιδικούς σταθμούς, το ποσό, τα χρήματα που παίρνει κάθε οικογένεια παίρνει ένα βάουτσερ. Αυτό το βάουτσερ το καταθέτει ο γονέας στο Δήμο Καστοριάς προκειμένου το παιδί να παρακολουθήσει τις δομές του Δήμου. Για κάποιο... Τώρα υπάρχει η εντύπωση ότι το ποσό που παίρνουμε πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τις μισθοδοσίες των συμβασιούχων. Δεν είναι έτσι. Το είχαμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν τα χρήματα που σε δίνει το ΕΣΠΑ είναι για τη σωστή, για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Αυτή είναι η μισθοδοσία, οι ασφαλιστικές εισφορές, η τροφοδοσία, ό,τι με αυτό συνεπάγεται, φαγητά, καύσιμα κτλ. Αγορά παιχνιδιών. Τελευταία φορά στις πληροφορίες που αγοράστηκαν παιχνίδια για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καστοριάς ήταν το 2016. Και επειδή έχουμε κάνει μια αναστολή αρκετών παιδικών σταθμών στο Δήμο, έχουμε την ευκαιρία να μεταφέρουμε κάποια παιχνίδια από παιδικούς σταθμούς οι οποίοι δεν είναι σήμερα σε λειτουργία. Τώρα να σας μιλήσω για την απόφαση. Η απόφαση λοιπόν εδώ, για να έρθουμε λίγο και στα σημερινά, η αφορμή για να βγάλει αυτή την ανακοίνωση ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Δήμου είναι ότι για μια ακόμη φορά, όπως λέει εδώ, και παρόλο που το διοικητικό εφετείο Θεσσαλονίκης απέρριψε την αίτηση του Δήμου Καστοριάς για αναστολή εφαρμογής της απόφασης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 κτλ., επικαλούμενοι λόγους τους οποίους δεν μας αναφέρει, αρνείται να εφαρμόσει τις αποφάσεις των δικαστηρίων και να επαναφέρει στην εργασία τους τους 5 εργαζομένους. Μάλιστα. Τώρα, για να μην μπλέξουμε με τα νομικά, γιατί και εγώ δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις, να μην χρησιμοποιήσουμε κάποια ορολογία λάθος. Θα σας πω ότι το 2019 είχαν προσφύγει άνθρωποι στο δικαστήριο. Στα δικαστήρια. Ναι. Έγιναν προσφυγές. Και τότε οι συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι είπαν ότι θα κερδίσουν τα δικαστήρια και θα πληρώσετε όλους αυτούς τους ανθρώπους για όλο το χρόνο που δεν θα εργάζονται κιόλας. Ωραία, μπράβο. Φτάσαμε σήμερα 1,5 χρόνο μετά
να μην υπάρχει ακόμα απόφαση από το διοικητικό εφετείο Θεσσαλονίκης. Αυτή η απόφαση εκκρεμεί. Οι άνθρωποι αυτοί, για να πιέσουν, πήγανε σε μία επιτροπή. Εκκρεμεί από το διοικητικό εφετείο Θεσσαλονίκης, γιατί εδώ λένε ότι εκκρεμεί. Εκκρεμεί. Είναι λάθος λοιπόν αυτό ή ψέμα που γράφουν οι υπάλληλοι? Δεν είπα ότι είναι ψέμα, απλώς η απόφαση δεν έχει οριστικοποιηθεί στο διοικητικό εφετείο Θεσσαλονίκης. Εκκρεμεί η απόφαση αυτή, ακόμα δεν έχει συζητηθεί. Εδώ λέει ότι απέρριψε την αίτηση του Δήμου Καστοριάς. Συγγνώμη. Για αναστολή εφαρμογής. Τώρα γι' αυτό σας είπα. Άλλο αναστολές, άλλο αίτηση ακύρωσης. Αυτά είναι διαφορετικά πράγματα τα οποία δεν μπορώ εγώ να σας τα εξηγήσω. Θα πρέπει να απευθυνθούμε στην νομική υπηρεσία του Δήμου. Εμείς ακολουθούμε ακριβώς ό,τι μου λέει εμένα προσωπικά. Λέει όμως κάτι άλλο παρακάτω και ίσως αυτό θα μπορέσετε να μας διευκολύνετε. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε, λένε οι υπάλληλοι, μετά την αιμονή από μέρους της διοίκησης να μην εφαρμόσει τις αποφάσεις των δικαστηρίων, πως κάποιοι το έχουν πάρει προσωπικά και βάζουν τον εγωισμό τους πάνω από τα συμφέροντα του Δήμου, λειτουργώντας εκδικητικά προς τους εργαζόμενους που έχουν το θράσος εντός εισαγωγικών να επιζητούν το αυτονόητο, την τήρηση της νομιμότητας και της συμμόρφωσης στις αποφάσεις. Εδώ αναφέρεται καθαρά προς τον Δήμο και τους ανθρώπους που διοικούν τον Δήμο. Κοιτάξτε, εγώ έχω λάβει ως τώρα 3 εξώδικα. Τελευταίο εξώδικο που έχω λάβει ήταν στις 18 πρώτου, το οποίο έλεγε, όπως είπατε και εσείς, για την περιβόητη αυτή η επιτροπή που, ναι. Για την επιτροπή του 152. Το 152, του νόμου 3463. Ναι, η οποία αυτή είναι μια, να καταλάβουμε τι είναι αυτή. Αυτή είναι μια επιτροπή διοικητική, η οποία αποτελείται από 3 άτομα. Έναν αιρετό, τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Κοζάνης και έναν εκπρόσωπο του κράτους στην Κοζάνη. Πήρε μια απόφαση, η οποία με κοινοποιήθηκε, η απόφαση δεν με έχει σταλεί εμένα, όπως με στέλνουν τα εξώδικα, η απόφαση εμένα δεν με έχει σταλεί, η οποία εγώ στο εξώδικο που έλαβα λέει αυτό που είπατε, ότι πρέπει άμεσα, εντός 2 ημερών, να τους προσλάβουμε. Εγώ έκανα ένα ερώτημα στην νομική υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς, προκειμένου να με ενημερώσει τι πρέπει να κάνω, και επειδή υπήρχαν συζητήσεις επί συζητήσεων για το αν πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτή την απόφαση, η νομική υπηρεσία του Δήμου είχε σοβαρές ενστάσεις για το κατά πόσο η απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής αυτή είναι εκτελεστέα. Έχοντας αυτό υπόψη, οι άνθρωποι, χωρίς να πάρουμε κάποια απόφαση, την Πέμπτη στις 18 Δευτέρου προχθές, με στείλαν ένα... στείλανε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Οι οποίες εκδικάστηκαν την Παρασκευή. Όχι, δεν εκδικάστηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων την Παρασκευή. Απλώς έστειλαν. Την Παρασκευή τι εκδικάστηκε? Ήταν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και η προσωρινή διαταγή. Μάλιστα. Την Παρασκευή πήγα εγώ στο δικαστήριο για την προσωρινή διαταγή. Δηλαδή, τι είναι αυτή η προσωρινή διαταγή? Έλεγε αν πρέπει να τους πάρουμε άμεσα. Δηλαδή, σήμερα. Σε δύο μέρες. Ναι. Σήμερα θα έπρεπε να είναι στη θέση τους. Ναι. Η πρόεδρος που κοίταξε το θέμα. Είπε θα μας ενημερώσει τη Δευτέρα. Σήμερα τη Δευτέρα, πριν έρθω καθοδόν, ήμουν εδώ στο στούντιό σας. Ενημερώθηκα από το Δήμο ότι η απόφαση είναι υπέρ του Δήμου Καστοριάς, της προσωρινής διαταγής. Τα ασφαλιστικά μέτρα αναμένεται να προσδιοριστούν στην επόμενο 1-1,5 μήνα. Αυτό είναι. Δηλαδή τώρα αυτό που ζητούσαμε να τους πάρουμε άμεσα δεν γίνεται. Με απόφαση του δικαστηρίου. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα τους πάρετε και για πάντα. Δεν έχετε αλυσιδικήσει αυτή η ιστορία. Τίποτα. Κύριε Νατσούλη, και σήμερα δηλαδή να έβγαινε αυτή η απόφαση εναντίον του Δήμου, θα τους παίρναμε. Τους παίρναμε αύριο. Μετά από 2-3 μήνες, όταν θα τελεσυδικήσει η απόφαση στο διοικητικό εφετείο Θεσσαλονίκης, εκεί θα δούμε τι θα πούνε. Εκεί θα είναι η τελική απόφαση. Υπήρχε, να σας πω και από την Εθνική Υπηρεσία του Δήμου, υπήρχε και το ενδεχόμενο ότι, παραδείγματος χάρη, εγώ αν τους έπαιρνα τώρα και δικαιώνονταν ο Δήμος Καστοριάς στο διοικητικό εφετείο μετά από 3-4 μήνες, υπήρχε περίπτωση αυτή η δαπάνη που θα είχαμε δημιουργήσει να μου την καταλαγίζουν σε μένα. Καταλάβατε. Να τα πληρώσετε εσείς δηλαδή. Ναι. Βέβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο να τελεσυδικήσει η υπόθεση υπέρ των εργαζομένων και να πληρώσει ο Δήμος όλους τους μήνες που αυτοί οι άνθρωποι δεν δούλευαν. Ασφαλώς. Εκεί μετά δεν είναι επίσης μια... δεν θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για το Δήμο που θα κληθεί να πληρώσει μισθούς για εργαζομένους που δεν δούλεψαν ούτε μια ώρα. Σωστά. Αυτό σας το έλεγε πάρα πολύ, θυμάμαι, η αντιπολίτευση κυρία Σπύρου και άλλοι, όταν γινόταν η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να είμαστε ξεκάθαροι, σήμερα, αν είχαμε τους 5, τώρα είναι 5, βασικά ήταν 8. Αν είχαμε τους 8 εργαζόμενους στο Δήμο Καστοριά, στο νομικό πρόσωπο, θα είχαμε δημιουργήσει μια νέα κοινοφελής επιχείρηση.
Τι κάνετε με τους βρεφικούς σταθμούς, κύριε Νατσούλη, κάθε μέρα? 10 μήνες είναι απλήρωτοι. Ναι. Αυτό θα γινόταν. Είναι αυτό εργασία σωστή? Είναι αυτό εργασία σωστή? Πείτε μου. Εγώ πραγματικά κάθομαι και βλέπω τι παρέλαβα τον Σεπτέμβριο του 19. 400.000 ευρώ, κύριε Νατσούλη, χρέος. Χρέη. Από τα οποία, αν εξαιρέσουμε τις 100.000 που ήταν τις ΔΕΗ, τα χρέη, τα υπόλοιπα 300.000 ήταν σε εσάς, στον διπλανό μας, σε Κοριανούς προμηθευτές. Πραγματικά δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε στην πόλη. Σας παρακαλώ, θέλουμε τα χρήματά μας. Τα γήπεδα. Το γήπεδο, το κλειστό. 4 μήνες χωρίς ρεύμα. Παραλάβαμε ένα γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο Καστοριάς, το μεγαλύτερο γήπεδο. Ναι, εκπροσωπείτε τώρα τον νομικό πρόσωπο που έχει όλα αυτά στην. Όλα αυτά, δηλαδή αυτά τα χρήματα, από εκεί θα φύγουν, από το νομικό πρόσωπο θα φύγουν, από πού θα φύγουν? Δηλαδή σήμερα σας πληροφορώ από τα 300.000 ευρώ που λάβαμε, παραλάβαμε χρέος, έχει πληρωθεί το 80%. Mm-hmm. Για πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια, από ό,τι με ενημερώνει και η διοίκηση, είμαστε σε τέτοια καλή οικονομική κατάσταση. Προφανώς το νομικό πρόσωπο δεν είναι μόνο η βρεφική σταθμή, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε τα ΚΑΠΗ, έχουμε τις βιβλιοθήκες Καστοριάς. Έχουμε τη φιλαρμονική, έχουμε 1000 πράγματα. Τη συντήρηση των γηπέδων. Ναι, δεν είναι ένα νομικό πρόσωπο μόνο με τους παιδικούς σταθμούς. Έχει μια γκάμα δραστηριοτήτων και δράσεων του Δήμου. Λένε εδώ οι εργαζόμενοι. Ναι. Και παρόλο που το προηγούμενο διάστημα, από όταν έγινε γνωστή η απόφαση του διοικητικού εφετείου, εννοεί την απόφαση για τη απόρριψη του Δήμου Καστοριάς για την αναστολή εφαρμογής, διαβεβαίωναν τους εργαζόμενους ότι θα επιστρέψουν στην εργασία τους. Κάνετε κάτι τέτοιο? Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Λέει, διαβεβαίωναν τους εργαζόμενους ότι θα επιστρέψουν στην εργασία τους. Πρόλαβαν βέβαια μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα και με περισσή σπουδή να περάσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου απόφαση η οποία καταστρατηγεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις που θέτει ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών ως προς τη συγκρότηση των τμήματων. Σχετική είναι και η επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Βρεφονηπιακών Ελλάδος. Αλλάξατε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί τον κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών. Ο κάθε φορέας, καταρχήν αυτό είναι άσχετο με την υπόθεση που συζητάμε. Ο κάθε φορέας, τον κάθε νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα είτε να ακολουθεί τον πρότυπο κανονικός λειτουργίας που χρησιμοποιούσε η ΕΤΑ, είτε να φτιάχνει τον δικό του κανονισμό λειτουργίας έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις δικές του ανάγκες με βάση τους εργαζόμενους που έχει, αυτές τις ειδικότητες των εργαζομένων που έχει. Έτσι και εμείς πριν ένα μήνα, να μην σας πω τώρα ψέματα, πάνω κάτω στο μήνα ήμασταν, μέσα από το νομικό συμβούλιο περάσαμε τον κανονισμό λειτουργίας, ψηφίστηκε δηλαδή ο νέος κανονισμός λειτουργίας του νομικού προσώπου, είναι προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορούν να εκφράσουν και εκεί τις όποιες αντιρρήσεις τους. Θέλω να σας δείξω, έχω εδώ πέρα ένα έγγραφο 7-11 του 19, ένα έγγραφο από την αποκεντρωμένη διοίκηση, το οποίο, να μην το διαβάσω κύριε Νατζούλη όλο, θα διαβάσω 3 σειρές στη δεύτερη σελίδα, λέει, επομένως δεν αναφέρεται ξεκάθαρα αν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός παιδιών από τον οποίο να προβλέπεται η παρουσία βοηθού και ως εκ τούτου, αυτό θα προσδιοριστεί από τον κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών, τον οποίο θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου. Δηλαδή, τι μας λέει? Ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για να φτιάξουμε έναν κανονισμό λειτουργίας έτσι όπως πρέπει, έχουμε τις ανάγκες μας, τις συγκεκριμένες ειδικότητες των παιδικών σταθμών, προκειμένου να είμαστε λειτουργικοί. Θέλω να τα αμφισβητήσουν και αυτό. Δικαίωμά τους είναι. Προσφύγαν στα δικαστήρια. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει απόφαση δικαστηρίου και να μην εφαρμοστεί. Θέλω να είμαι ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν λέτε ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να βγει και η απόφαση υπέρ του Δήμου. Ναι, αυτό ήταν. Ναι, προσωρινή διαταγή. Η προσωρινή διαταγή. Όμως τελεσίδικα για το θέμα θα αποφασίσουν τα δικαστήρια σε 2-3 μήνες. Ναι, εκεί πιστεύουμε, ναι. Εκεί λοιπόν λέτε ότι όποια και αν είναι η τελική απόφαση των δικαστηρίων, εκείνη θα εφαρμοστεί. Εκείνη θα εφαρμοστεί. Βέβαια, μετά λέτε ότι θα υπάρξει ένα καθεστώς, θα μπουν και οι εργαζόμενοι αυτοί των παιδικών σταθμών σε ένα καθεστώς που δεν θα μπορούν να πληρώνονται κανονικά κάθε μήνα,
θα πάμε σε ένα καθεστώς δεκάμινα, δεκάμινης καθυστέρησης, όπως είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εγώ θέλω καταρχήν να πω σήμερα ότι είμαστε σε τέτοια κατάσταση φέτος στο νομικό πρόσωπο που υπήρχαν κρεμασμένοι κουβάδες από το στο κλειστό γυμναστήριο, δεκάδες κουβάδες προκειμένου να κρατάνε τα νερά που παίρνουν από τη σκεπή. Δεν υπήρχε θέρμανση, ήταν άθλια η κατάσταση μέσα στο γήπεδο. Εμείς και εξυγχρονίσαμε τη θέρμανση και τρόπο που κάναμε τη σκεπή και φτιάξαμε πράγματα και στις βιβλιοθήκες. Όλα αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται, κύριε Νατσούλη, να γίνει τίποτα, τίποτα, πραγματικά τίποτα, προκειμένου στο βωμό δηλαδή να έχουμε 4 ή 8 εργαζόμενους που να μην μπορούμε να τους πληρώνουμε αποκλειστικά μόνο και μόνο για αυτούς. Δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται το νομικό πρόσωπο. Ας γίνει ένα νομικό πρόσωπο παιδικός σταθμός στο τέλος. Να ασχολούνται μόνο με τους παιδικούς σταθμούς. Έχουμε και άλλα πράγματα δηλαδή πέρα από τους παιδικούς σταθμούς. Έρχονται η Ολυμπιακή Ομάδα της Ρωσίας. Έρχεται τακτικά. Χθες με πληροφόρησαν και μας έστειλαν γράμμα. Θέλει να έρθει η Εθνική Ομάδα του Καζακστάν. Θα πρέπει να φτιάξουμε τις γραμμές του στίβου της Κοπηλασίας. Στις 17-18 Ιουλίου έχουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Αυτά τα πράγματα το νομικό θα τα φτιάξει. Ποιος θα τα φτιάξει? Χωρίς χρήματα δεν μπορούμε να φτιάξουμε τίποτα. Σήμερα σας πληροφορώ, είμαστε σε τέτοια άριστη κατάσταση οικονομική που μπορούμε να φτιάξουμε τα πάντα. Από το 2015 μέχρι σήμερα η βιβλιοθήκη δεν έχει αγοράσει Καστοριά σε ένα βιβλίο. Το ίδιο νομίζω ότι γίνεται μια αναδιάρθρωση των δομών ή σχεδιάζεται τουλάχιστον να γίνει αυτό ακριβώς. Ναι. Στις βιβλιοθήκες για 5 χρόνια δεν έχει αγοραστεί ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο στην Κορισσό και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς δεν έχει αγοραστεί. Έχουμε στον προϋπολογισμό μας προνοήσει για την αγορά βιβλίων. Αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα γίνει πάλι τίποτα. Το τέτοιο εννοώ ότι είναι να προσλάβουμε πάλι τους 8 πίσω, τους 5, πόσοι θα είναι. 8 δεν είναι, 8, 8 ήταν, ναι, συγγνώμη, για τους 3 δεν υπάρχει θέμα, ναι, για τους 5, ναι, είναι οι 5 εργαζόμενοι πια των παιδικών σταθμών για τους οποίους γίνεται λόγος να επιστρέψουν στην εργασία τους. Με τους ανθρώπους αυτούς εσείς ποτέ έχετε ξαναμιλήσει? Εγώ προσωπικά όχι, δεν έχω μιλήσει, δεν τους γνωρίζω προσωπικά, όχι, δεν τους γνωρίζω. Δεν τους γνωρίζετε και προσωπικά. Με τον σύλλογο... πριν βγάλει ίσως αποφάσεις, μήπως έχετε επίσης κάποια κάτι, συνεννόηση. Τώρα είπατε κάτι για το σύλλογο. Καταρχήν, ναι. Αυτοί οι σύλλογοι που βγάλουν τις ανακοινώσεις δεν είναι σύλλογοι της Καστοριάς. Είναι. Γιατί δεν βγάζει μια ανακοίνωση ο σύλλογος των βρεφονηπιοκόμων του Δημοτικών Παιδικών Σταθμών? Να δούμε τι θα πούνε και γιατί η τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας. Και βγάζουν ξένοι. Ας τοποθετηθούν και αυτοί. Να βγάλει, λέτε, ο ίδιος ο σύλλογος των βρεφονηπιακών. Να βγάλει μια ανακοίνωση, να πει συμφωνούμε. Εσείς γιατί λέτε δεν βγάζει? Δεν ξέρω. Υπονοείτε κάτι? Όχι, υπάρχει. Υπάρχουν στον σύλλογο αυτοί που μέσα στο. Αυτοί που δουλεύουν τώρα στους παιδικούς σταθμούς. Υπάρχουν, ναι. Να βγάλουν και αυτοί μια ανακοίνωση. Όλο ακούμε έρχονται εξωτερικοί από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, δημιουργούν μια κατάσταση. Ωραία. Ας πούν και οι δικοί μας εδώ πέρα είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο που λειτουργούν τα παιδικοί σταθμοί εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν είναι. Ας πούν την γνώμη τους. Δεν θα τους πει κανένας τίποτα. Εκπρόσωπος των εργαζομένων υπάρχει μέσα στο ΔΣ. Σε όλα αυτά που σας ανέφερα ψηφίζει θετικά. Αν κάτι λέει αυτό. Μάλιστα. Τώρα, η πορεία των πραγμάτων από εδώ και πέρα. Επαναλαμβάνω, όλα όσα βγήκαν την Πέμπτη από τον Σύλλογο των Εργαζομένων, ουσιαστικά σήμερα έχουμε αυτή την ανατροπή, μια και έχουμε την απόφαση η οποία προς στιγμή δικαιώνει τον Δήμο. Η οριστική απόφαση για το τι θα γίνει με τους εργαζόμενους θα είναι σε 1, 2, 3 μήνες. Εκεί λοιπόν δεν θα υπάρχει. Πιέζουμε και από το Δήμο μαζί με την νομική υπηρεσία και μας έχουν φέρει όσο δυνατόν πιο μπροστά προκειμένου να τελεσυνδικείς απόφαση μέσα στον Ιούνιο. Ναι. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Μέχρι εκεί. Θα μπορούσε να σας πει κάποιος, μα 5 εργαζόμενοι θα καταστρέψουν όλα αυτά, θα καταστρέψουν το Δήμο. Πόσο είναι το κόστος 5 εργαζομένων? 5 εργαζόμενοι το μήνα είναι 7.500 ευρώ μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές. Επί 12 είναι 90.000 ευρώ. Είναι 90.000 ευρώ τον χρόνο. Το χρόνο. Μάλιστα. Που δεν μπορεί να τη σηκώσει το νομικό πρόσωπο. Όχι. Δηλαδή. Όχι. Ναι, για να μιλάμε έτσι, λέω, και με αριθμούς. Αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθει κάποιος άλλος και να πει άλλα πράγματα. Εγώ έτσι λέω. Εγώ και κύριε Νατσούλη τοποθετήθηκα σε μια θέση για να συμμαζέψω πραγματικά ένα οικονομικό χάος. Τοποθετήθηκα για να υπηρετήσω τα συμφέροντα του Δήμου. Δεν ξέρω, ξέρω ότι η μη ανανέωση συμβάσεων είναι κάτι που δεν ακούγεται καλά. Είναι κάτι, δεν είναι μια αρεστή δηλαδή. Ναι, απόφαση, σωστά. Ναι.
Παρόλα αυτά, πιστεύω και πίστευα ότι οι μισθοδοσίες πρέπει να πληρώνονται και πρέπει να είναι ανταποδοτικές. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να θέλω να κάνω κάποιες πελατειακές σχέσεις, να εξυπηρετήσω έναν, δύο, τρεις, πέντε εργαζομένους. Πιστέψτε με, αν το κάναμε αυτό σήμερα, θα μιλούσαμε για. Θα ήμασταν κάθε μέρα στα ράδια, γιατί δεν πληρώνονται 10 μήνες είναι απλήρωτοι και τι κάνετε. Και θα φώναζω και στο Δημοτικό Συμβούλιο ντροπή σας. Και θα έφερνε ο κύριος Δήμαρχος 300.000, θα τους πλήρωνε τους ανθρώπους για 8 μήνες. Και μετά από 8 μήνες πάλι για 8 μήνες θα ξανά ήταν απλήρωτοι. Αυτό είναι. Πρέπει δηλαδή η σωστή λειτουργία αυτή είναι. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Αυτή είναι. Καταλαβαίνω. Εγώ 7 χρόνια ήμουν συμβασιούχος στην Αναπτυξιακή Καστοριά με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ήταν σύμβαση ορισμένου χρόνου. Δεν είδε κανένας να έρθει εκεί πέρα να με πει, ρε φίλε, έλα εδώ πέρα να διαμαρτυρηθείς, να σε κρατήσουν. Αφού δεν βγαίνει, δεν βγαίνει η κατάσταση. Εσείς εδώ πέρα, όταν σας φέρω εγώ 2-3, φύγει η κυρία η Δεσποινής Έλληνα από εδώ πέρα και σας φέρω 2 εργαζόμενους, θα μπορείτε να τους στηρίξετε? Προς τη στιγμή μπορούμε, γιατί, αλλά από εκεί και πάνω δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Ρήμο, άρα έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, λογικά θα τα ξαναπούμε με τις τελικές αποφάσεις. Είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε. Σε 2 μήνες περίπου θα ξέρουμε τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θα ήθελα να δώσω να πω ένα ευχαριστώ στα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, οι οποίοι έχουν σταθεί πραγματικά δίπλα μου σε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις που πήραμε, γιατί συνολικά μαζί τις πήραμε. Τώρα, αν υπάρχουν 1-2 που δεν συμφωνούν πάντα, σαν σύνολο το μιλάμε. Κάνουν τρομερή εθελοντική εργασία όσον αφορά ειδικά την καθαριότητα και το ανοιγόκλιμα των γηπέδων, καθώς δεν υπάρχει προσωπικό κατάλληλο, αυτή την μόνιμο προσωπικό, συγγνώμη. Να φανταστείτε, κύριε Νατσούλου, στα 2 γήπεδα έχουμε 2 οχτάμινα τα οποία λήγουν τον Απρίλιο και σας ρωτάω μετά τι, μετά τα οχτάμινα. Εμείς σκοπεύαμε να πάρουμε, έχουμε στον προϋπολογισμό μας 2 μόνιμους υπαλλήλους, καθώς ο τελευταίος μόνιμος υπάλληλος συνταξιδοτήθηκε στις 31-12 του 20 λόγω αυτοδίκαια, γιατί ήταν 40 χρόνια εργαζόμενος, και έχουμε μείνει ακέφαλος όσον αφορά μόνιμο προσωπικό στα γήπεδα. Σκοπός μας είναι να προσλάβουμε 2 μόνιμους υπαλλήλους για να εξυπηρετούνται τα 2 μεγάλα γήπεδα. Και να πω και να ευχαριστώ στα παιδιά που με εθελοντική εργασία κάνουν τα δυνατά δυνατά και προκειμένου να εξυπηρετούν και οι σύλλογοι, που είναι πολλοί. Μάλιστα. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας πολύ πολύ σύντομα, μόλις έχουμε την οριστική απόφαση, για να δούμε πώς θα λήξει αυτό το σύριαλ. Ναι, και συγγνώμη λίγο για τον τόνο της φωνής μου. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλά. Ό,τι χρειαστείτε θα είμαι δίπλα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Δήμο, για την άποψη και του Δήμου γύρω σε αυτήν την υπόφαση, και έχουμε βεβαίως και τα πολύ φρέσκα νέα τα οποία έγιναν γνωστά λίγο πριν ξεκινήσει η συζήτησή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.